Είμαστε στα φυλάκια και πέφτει κεραυνός. Ήμουν λίγο πιο πέρα από τις άλλες τις κοπέλες. Σε δευτερόλεπτα μετά το κεραυνό έρχεται μια κοπέλα από το διπλανό φυλάκιο με στα αίματα, καμένη, με βίδες στα μαλλιά της και καλώδια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Η πλάτη ήταν τραυματισμένη. Και μίλησα στο ΣΥΜΠΗ για βοήθεια. Τέλος πάντων, ανέβηκαν οι αρχιφύλακες, δεν μπορώ να πω. Και αυτά καλέστηκε ασθενοφόρο και ήρθε και η πυροσβεστική. Και μετά ακούω για την άλλη κυρία, η οποία είναι πολύ πιο τραυματισμένη. Ήμουνα στο φυλάκιο, έβρεχε και ακούστηκε, δηλαδή με χτύπησε μία λάμψη. Μία λάμψη με έριξε κάτω, πώς βγήκα δεν ξέρω. Μάλιστα. Αυτό με βοήθησε ένας Κινέζος και βγήκα σε αυτό το χάλι, τίποτα άλλο. Δεν είναι ελαφρά τραύματα. Δεν είναι ελαφρά τραύματα, η γυναίκα είναι καμένη, παιδιά. Είναι καμένη, αυτό είναι όλη καμένη, όλη η πλάτη της. Αυτό δεν είναι ελαφρά τραύματα, για να το διευκρινίσουμε. Τώρα πήγα για δουλειά. Ναι. Με 8 μήνες σύμβαση. Ένας άνθρωπος, μια γυναίκα με ροκαματιάρισα, έτσι. Ναι. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, κυρία, από εδώ και πέρα? Να αναλάβουν τις ευθύνες τους και πρέπει να αναλαμβάνουν να προσέχουν τον κόσμο, να μην υπάρχουν τέτοια ατυχήματα.